Μπράβο. Όταν θέλω κάτι πολύ και τα ταξίδια είναι κάτι που θέλω πολύ και μου έχουν λείψει. Τώρα που μεγάλωσε το παιδάκι, όχι πολύ, αλλά μεγάλωσε. Είναι παιδάκι. Ναι. Δεν είναι μωρό. Είναι αγοράκι. Συνεννοιέστε. Ναι, έχετε επαφή. Μιλάτε. Ακριβώς. Το ακούτε, σας ακούει, το παίρνετε μαζί. Είναι όλα λίγο πιο εύκολα. Ναι. Θα μπορούσες να ήσουν έτοιμη να το ξαναξεκινήσεις από την αρχή άμεσα. Έχω αρχίσει να το σκέφτομαι θετικά το τελευταίο δίμηνο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Μάξιμος πραγματικά έχει αρχίσει να επικοινωνεί πολύ παραπάνω και είναι όλα πολύ πιο εύκολα και απλά. Πιο πριν, τρόμαζα στην ιδέα. Δηλαδή, μόλις έμαθα, ας πούμε, ότι η Δούκησα Νομικού είναι έγκυος, τόσο σύντομα, γιατί γεννήσαμε με 10 μέρες διαφορά, ναι. Της έστειλα μήνυμα και της λέω: μπράβο, ειλικρινά, μπράβο σου. Γιατί το έβλεπα ότι δεν έμεινε τυχαία έγκυος, το ήθελε και ήταν ευτυχής. Πραγματικά, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εγώ ζορίστηκα πολύ το πρώτο διάστημα, παρόλο που δεν ήταν δύσκολο το παιδί, αλλά. Ζορίστηκα, δεν ήταν όλα. Δεν έχει να κάνει με το παιδί μόνο, ρε παιδί μου. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην έχει να κάνει και με το παιδί. Είναι μεγάλη αλλαγή. Είναι οι ορμόνες, είναι μέχρι να συνειδητοποιήσεις τι σου συμβαίνει, μέχρι να ξεκινήσεις λίγο την παλιά καθημερινότητά σου και να διώξεις όλες τις ενοχές, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα εγώ. Μέχρι λοιπόν όλα αυτά να ισορροπήσουν, εγώ το σκεφτόμουν και δεν έλεγα ότι κατ' επιλογή. Αν συνέβαινε, εντάξει, προφανώς δεν θα είχα πρόβλημα, αλλά. Κατ' επιλογή δεν θα έμενα έγκυος. Τώρα έχω αρχίσει και το ψιλοσκέφτομαι. Δεν σε καθόλου ανησυχεί όμως το